Η Εισαγγελία Πρωτοδικών διέταξε προκαταρκτική εξέταση σχετικά με δημοσιεύματα που αναπαράγουν ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με το οποίο έχουν ξεκινήσει μυστικά οι διαδικασίες για επιστροφή της Ελλάδας στη Δραχμή, ενώ για το θέμα διεξάγει έρευνα και η υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Τα mail έχουν φτάσει σε χιλιάδες παραλήπτες σε όλη την Ελλάδα και οι πολίτες έχουν θορυβηθεί. Αυτές είναι φήμες ακόμα. Δεν μπορείς να ξέρεις. Το να στέλνεις μήνυμα δεν σημαίνει κάτι. Το θέμα είναι να βγει ο λαός στους δρόμους και να ξεσηκωθεί απλά. Τα γεγονότα δείχνουν ότι μπορεί να γυρίσουμε. Πάντως θα είναι καταστροφή για μένα να γυρίσουμε. Σαν να μην έφτανε αυτό, γίνεται και αναπαραγωγή της ψευδούς ειδήσεως από στόμα σε στόμα. Πάντως, ανεξάρτητα με το αβάσιμο της πληροφορίας, υπάρχουν αρκετοί που θα επιθυμούσαν την επιστροφή στη Δραχμή, διαπιστώνοντας πως με το ευρώ η ελληνική οικονομία κατέρευσε, ενώ μεγάλο πλήγμα δέχθηκε και η τσέπη του μέσου Έλληνα, με τις τιμές των προϊόντων να αυξάνονται ακόμη και κατά 500%. Θα ήθελα να μην είναι αλήθεια, αν και δεν ξέρω αν είναι καλύτερα ή χειρότερα. Ούτε αυτό το ξέρω. Η σημασία έχει να αλλάξει το σύστημά μας, να έρθει σοσιαλισμός. Γιατί αν δεν ανέβει ο λαός, δεν θα γίνει τίποτα. Θα συνεχίσει να υπάρχουν κρίσεις και όλα αυτά. Και ποιος δεν θυμάται πως ένα μπουκάλι νερό κόστιζε 50 δραχμές και σήμερα μισό ευρώ ή 170 δραχμές. Μία μερίδα πατάτες 200 δραχμές και σήμερα 2 ευρώ, δηλαδή 680 δραχμές. Και ένα κουτί αναψυκτικό στο περίπτερο 100 δραχμές και σήμερα 1 ευρώ, δηλαδή 340 δραχμές.